Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα καυτό θέμα σήμερα. Τα λέει όλο ο τίτλος. Φιλία και σεξ. Είναι ένα email με πάρα πολλά updates από μια φίλη, η οποία περνάει δύσκολα. Πάμε κατευθείαν να το διαβάσουμε. Κυρία Θέκλα, θα ήθελα να μείνω ανώνυμη. Ανώνυμη μένετε όλοι. Έχω γίνει μεγάλη φαν σας και προσπαθώ να ακούω τα βίντεο σας στο YouTube, γιατί πραγματικά βοηθιέμαι πολύ. Είστε πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνετε και θα ήθελα και εγώ μια συμβουλή. Ευχαριστώ αγάπη μου για τα καλά σου λόγια. Πάμε να ακούσουμε το πρόβλημά σου. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Με το φίλο κολλητό μου γνωριζόμαστε 20 χρόνια. Από την πρώτη μέρα που τον γνώρισα έγινε το κλικ και ταιριάξαμε αμέσως. Τον πρώτο καιρό που βγαίναμε, πάντα φιλικά από την πλευρά μου, γιατί είχα μακροχρόνια σχέση, αυτός μου ζήτησε να είμαστε μαζί. Άρα, εσύ σου σε μακροχρόνια σχέση, γνωρίζεις αυτόν, τον βλέπεις φιλικά, βγαίνεις μαζί του φιλικά από την πλευρά σου και αυτός σου ζητάει να είστε μαζί. Εγώ τον απερίψα. Μάλιστα. Εγώ στη θέση σου θα τερμάτιζα και τη φιλία, γιατί δεν νοείται φιλία στην οποία ο ένας να έχει ρομαντικές βλέψεις για τον άλλον. Περιπλέκονται πάρα πολύ τα πράγματα. Η φιλία πρέπει να είναι πλατωνική, κατά τη γνώμη μου. Και επίσης έχω πει και ένα ρητό ότι δεν απαυτώνουμε τους φίλους μας. Πάμε να δούμε. Εσύ τον απέριψες, αλλά δεν τον απέκοψες από φίλο. Τα χρόνια περνούσαν, ο καθένας είχε τη σχέση του, αλλά ποτέ δεν μοιραζόμασταν λεπτομέρειες για την προσωπική μας ζωή. Δεν ήταν φίλοι αυτό το πράγμα. Πραγματικά, φιλία είναι δύο άνθρωποι που δεν έχουν κανένα ερωτικό ή ρομαντικό ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον και συνδέονται μαζί συναισθηματικά και ψυχικά, επειδή γουστάρει ο ένας το πνεύμα του άλλου, την προσωπικότητα του άλλου και είναι δύο άνθρωποι που αγαπιούνται όχι ρομαντικά, πλατωνικά. Έφυγα για εξωτερικό και είχαμε απλή επικοινωνία. Με την πανδημία, αποφάσισα να περάσω ένα χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, λόγω του ότι βγήκα από μια μακροχρόνια σχέση και ήθελα να είμαι κοντά στην οικογένειά μου. Όταν βρεθήκαμε, του εξέφρασα την επιθυμία μου ότι θέλω να κάνω σεξ μαζί του. Εκείνος δέχτηκε. Κόρη μου, κόρη μου, κόρη μου. Δεν ήταν φιλία αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν κρατάμε καβάντσα. Από την πλευρά σου σίγουρα, αλλά προφανώς και από την πλευρά του. Θέλω να μην περιπλέκετε τις ζωές σας. Ας το πω καλύτερα. Θέλω να μην περιπλέκουμε τις ζωές μας. Εύχομαι να μην περιπλέκουμε τις ζωές μας. Άλλο η φιλία, άλλο τον κομμενιλίκι, το φλερτ, άλλο η ερωτική σχέση, αλλά η φιλία δεν πρέπει να έχει να κάνει τίποτα με το σεξ. Για να είναι η ζωή μας πολύ πιο απλή και για να μην πληγώνουμε και να πληγωνόμαστε. Εκείνος δέχτηκε. Είχα πάντα την περιέργεια να δω πώς θα ήταν και όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε αυτό το κάτι μεταξύ μας, που ενώ θέλαμε ένας τον άλλον, ποτέ κανείς δεν έλεγε κάτι. Άρα δεν είσαστε φίλοι. Το τονίζω, δεν είσαστε φίλοι. Λέγατε πως είσαστε φίλοι. Λέγατε στους εαυτούς σας που είσαστε φίλοι. Λέγατε ο ένας τον άλλον που είσαστε φίλοι. Φίλοι όμως δεν είσαστε. Δεν θέλω να αποκαλούμε τα ρομαντικά μας ενδιαφέροντα φίλους. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να ξεκαθαρίσουμε τη ζωή μας. Πάρα πολύ. Γιατί ζούμε μπερδεμένες ζωές, με μπερδεμένες σχέσεις. Ο φίλος είναι φίλος. Εγώ έχω άντρες φίλους. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ομοφιλόφιλοι φυσικά. Με την έννοια του ότι εκεί είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να με γουστάρουν ή να τους γουστάρω εφόσον έχουμε διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Έχω και κάποιους φίλους που είναι ετεροφιλόφιλοι, αλλά τους γνωρίζω από παιδιά και είναι εξαιρετικά ξεκάθαρο πως η σχέση μας είναι καθαρά φιλική και πλατωνική. Δεν γίνεται να γνωρίζεις έναν άνθρωπο στην ενήλικη ζωή, φοιτήτρια που ήσουν εσύ, και να υπάρχει έλξη και να τον κρατάς για φίλο γιατί έχεις μία μακροχρόνια σχέση. Είμαι αυστηρή μαζί σου. Δεν το περίμενες αυτό να μου στείλεις τα mail. Θα φας αυστηρότητα τώρα. Δεν κλαμπουδέλες. Αποφάσισα να κάνω την πρώτη κίνηση εγώ. Δεν το μετάνιωσα. Με έκανε να νιώσω πως κανένας άλλος ποτέ στα τόσα χρόνια. Να ξέρετε ότι οι εμπειρίες ερωτικές που έχουμε είναι πολλές φορές επηρεασμένες από τις συνθήκες της στιγμής, από την αδρεναλίνη, από την προσμονή.
Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε σεξ με έναν άνθρωπο και να είναι super duper wow, όχι γιατί η ερωτική μας σύνδεση είναι super duper wow, αλλά γιατί είναι κάτι που είχαμε κολλήσει στο μυαλό μας ότι θέλουμε να κάνουμε, ή γιατί είναι μια φάση που είναι πανδημία και θέλουμε κάτι να μας ανεβάσει, να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα. Θέλουμε να υπάρχει action δράση στη ζωή μας, να ανέβει η αδρεναλίνη μας δηλαδή. Αυτό ήταν πρόβλημα για μένα, γιατί κόλλησα. Δεν το μετάνιωσα, με έκανε να νιώσω όπως κανένας άλλος ποτέ στα τόσα χρόνια. Αυτό ήταν πρόβλημα για μένα, γιατί κόλλησα. Να ξέρεις κιόλας ότι έχει ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε πίκα, κρατάνε πικρία γιατί τους έχεις απορρίψει. Και όταν θα κάνετε κάτι, θα βάλουν τα καλύτερα, τον καλύτερο τους σε αυτό. Θα βάλουν όλα τους τα δυνατά, προκειμένου να σε ξετρελάνουν και μετά να σε παρατήσουν. Και επειδή με ρωτούσε κάποιος προχθές, λέει μια φίλη, ο πρώην μου είχε όλα τα στοιχεία του ναρκισσού, αλλά δεν τέριαζε στο σεξουαλικό. Εκεί στο ερωτικό, στο σεξουαλικό ήταν πολύ περιπητικός μαζί μου και ήταν εξαιρετικός. Και της λέω, σκέφτηκες ποτέ, μήπως το έκανε επίτηδες για να σε έχει κυκολλημένη και να έχει σίγουρη την ναρκισσιστική παροχή που του έδινες over the years, διαμέσου των χρόνων? Έτσι έμεινα στην Ελλάδα παραπάνω από ό,τι υπολόγιζα και βρισκόμαστε για σεξ και ταυτόχρονα κάναμε χαβάλε. Ενώ είχες πάει για λίγο καιρό στην Ελλάδα, έμεινες παραπάνω και βρισκόσουνα με τον φίλο σου για σεξ και κάνατε χαβαλέ. Ένιωθα ότι είχαμε δεθεί και άρχισα να αναπτύσσω συναισθήματα, αλλά δεν έλεγα τίποτα. Έπρεπε να γυρίσω στο εξωτερικό. Και μη σας τα πολυλογώ, ήμουν με μια βαλίτσα στο χέρι γιατί πήγαινε ερχόμουν Ελλάδα. Είχαμε επαφή τον καιρό που έλειπα και μου έλεγε ότι δεν πήγαινε με άλλες. Τα Χριστούγεννα που κατέβηκα εξέφρασα τα συναισθήματά μου ότι είμαι ερωτευμένη, αλλά αυτός μου είπε ότι δεν νιώθει ερωτευμένος. Απλώς με αγαπάει. Να, πάρ την τώρα. Το να πέρεψες τότε σου τη λέει τώρα. Γι' αυτό δεν μπερδεύουμε τις φιλίες με τις σχέσεις. Τον Απρίλιο μου αποκάλυψε ότι γνώρισε κάποια κοπέλα. Από τότε έχω κατέβει στην Ελλάδα 2 φορές και έχουμε βρεθεί όσο καιρό ήμουν εκεί. Συζητήσαμε και μου παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή του επαγγελματικά στην ηλικία που είναι. Μου είπε ότι με αγαπάει, θέλει να είμαι καλά και ότι η κατάσταση μας μπορεί να συνεχιστεί για πάντα, ακόμα και να είμαστε σε σχέσεις. Α, θα είσαι το sidekick. Θα είσαι το χόμπι του. Θα κάνει τη ζωή του, θα κάνει τις σχέσεις του, θα παντρεύεται, θα κάνει παιδιά, θα ζει στην Ελλάδα και εσύ θα είσαι το σεξ των διακοπών. Θα είσαι το αλατοπίπερο. Ίσως ένα από τα αλατοπίπερα. Μου επισημαίνει ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι σεξ, αλλά είναι έρωτας γιατί υπάρχουν συναισθήματα. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σας πω ότι εγώ προσωπικά δεν διαχωρίζω το σεξ από τον έρωτα. Δεν έχω αυτό το διαχωρισμό ότι όταν κάνεις σεξ με συνέστημα είναι έρωτας και όταν κάνεις σεξ χωρίς συνέστημα είναι και το σεξ. Το σεξ είναι σεξ. Σεξ is sex. Είναι μία πράξη φυσική, φυσιολογική. Είναι μια πράξη που έχει να κάνει με τις ορμόνες μας, με τους νευροδιαβιβαστές. Και όταν κάνουμε σεξ, μετά την κορύφωση και ο άνδρας και η γυναίκα, έχουμε το πρόβλημα ότι κρίνεται ο κιτοκίνης από τον εγκέφαλο μας, η λεγόμενη και ορμόνη της αγάπης, η ορμόνη της συνδεσιμότητας, και νιώθουμε συνδεδεμένοι με τον άλλον. Άρα, ακόμη και αν αυτό που κάνουμε είναι αυτό που θα λέγατε αγρόκαμιση, πάλι θα κρυθεί ο κιτοκίνη και πάλι θα συνδεθούν. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν διαχωρίζω το σεξ από τον έρωτα. Δεν θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να λέμε «Α, εγώ σου κάνω εδώ έρωτα, δεν σου κάνω σεξ». Λόγια, λόγια, λόγια. Μου είπε ότι είναι η πρώτη φορά που νιώθει έτσι, δηλαδή να του αρέσουν 2 γυναίκες και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Είμαι σίγουρη πως δεν είναι η πρώτη φορά. Και ξέρει και πολύ καλά να το διαχειριστεί, γιατί σε έχει παίξει πολύ ωραία. Πολύ καλά, το θεωρέα, δεν ήταν ωραίο αυτό, αλλά σε έπαιξε κανονικότατα. Του είπε όχι, σε κράτησε φίλη μέχρι που σε έφερε στο σημείο να σου κάνει και καλά έρωτα, όχι σεξ. Και εσύ να κολλήσει, αλλά αυτό το σου πει. Σε αγαπώ πολύ ως σαν άνθρωπο, αλλά δεν είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Και πρώτη φορά μου αρέσουν 2 γυναίκες και τέτοια και τέτοιες μπλε. Ας το αφήσουμε όπως πάει και μπορεί να εξελιχθεί κάπου μεταξύ μας. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχει σχέση ακόμα με την άλλη την κοπέλα, ή τουλάχιστον έτσι μου λέει. Τουλάχιστον έτσι σου λέει. Ακόμα δεν ξέρω τι συμπέρασμα να βγάλω. Με πληγώνει η κατάσταση αυτή, αλλά και πάλι δεν θέλω να χάσω αυτό που έχουμε. Ναι, μην χάσει το κελεπούρι κι εσύ. Δεν περιμένω κάτι από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Νιώθω όμως ότι η στάση του είναι εκδικητική, χωρίς να το καταλαβαίνει, επειδή δεν ήθελα παλιά να είμαι μαζί του. Μια χαρά το καταλαβαίνει. Ξεκάθαρα το καταλαβαίνει. Μη σου πω, το απολαμβάνει κιόλας.
Μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν κάνεις και λάθος. Δεν κάνεις λάθος. Τι συμβουλή θα μου δίνατε εσείς? Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Και τις έγραψα εγώ. Εκδικητική μου φαίνεται, ναι. Και εμένα μόλις το διάβασα, θέλεις βίντεο, οπωσδήποτε. Και πώς μπορώ να ξεκόψω από αυτή την τοξική σχέση. Και σημειώνω εγώ αυτό το υλικό για να κάνουμε βίντεο. Αλλά επειδή, όπως σας έχω πει πολλές φορές, είναι πάρα πολλά τα mail, είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις, είναι πάρα πολλές οι ανταποκρίσεις που πρέπει να δώσω και αποκρίσεις, πολλές φορές μου στέλνετε ένα email, το σημειώνω εδώ στο iPad, στις σημειώσεις. Αλλά μέχρι να το κάνω έρχεται και update. Για να δούμε τα update. Και έρχεται λοιπόν το update. Κυρία Θέκλα, να σας κάνω ένα update. Μήπως καταλάβετε καλύτερα την κατάσταση, γιατί το προηγούμενο μήνυμα μου το είχα γράψει στα γρήγορα. Πριν 2 εβδομάδες που ήμουν στην Ελλάδα και περνούσαμε κάποιες ώρες μαζί, του πρότεινα να τον αφήσω στην ησυχία του για να επενδύσει στη σχέση του. Δηλαδή να μην επικοινωνήσω ξανά μαζί του μέχρι να ξανακατεύω Ελλάδα. Εκείνος μου είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνω κάτι τέτοιο. Με ρώτησε πώς νιώθω και τότε απάντησα. Του απάντησα ότι δεν είμαι σίγουρη πλέον, δεν νιώθω ότι έχω τα ίδια συναισθήματα για αυτόν, δηλαδή δεν είμαι ερωτευμένη όπως ένιωθα τα Χριστούγεννα και μεταξύ μας με έχει ξενερώσει η κατάσταση ότι είναι με κάποια άλλη. Δεν του άρεσε. Βεβαίως δεν του άρεσε. Θέλει 2 γυναίκες να είναι ερωτευμένες μαζί του. Και οι 2. Με ρώτησε γιατί βρισκόμαστε και του εξήγησα ότι εγώ δεν έχω να χάσω κάτι, γιατί δεν είμαι σε σχέση και δεν κοροϊδεύω κάποιον αντιθέτως με εκείνον. Εσύ έχεις να χάσεις όμως την ηρεμία σου. Την ολόκτητά σου, τον εαυτό σου. Είναι επικίνδυνα αυτά τα παιχνίδια. Πολύ επικίνδυνα. Πάρα πολύ επικίνδυνα. Πολλές φορές λέμε στον εαυτό μας, πολλές γυναίκες, ότι δεν με νοιάζει. Δεν πληγώνομαι. Δεν έχω συναισθήματα. Μπορώ να πάω κόντρα στην καρδιά μου, μπορώ να πάω κόντρα στο σώμα μου, μπορώ να πάω κόντρα στις ορμόνες μου, μπορώ να πάω κόντρα ακόμη και στη λογική. Τι κάνουμε όμως, παίζουμε με τη φωτιά. Έφυγα από Ελλάδα και αποφάσισα να μην του στείλω μήνυμα, οπότε εξαφανίστηκα. Εκείνος μου έστειλε πριν κάποιες μέρες μια φωτογραφία του κανονική και φουλ τιμένος, δεν υπήρχε κάποιο υπονοούμενο και με ρώτησε τι κάνω. Του απάντησα βέβαια και κάναμε βιντεοκλήση μετά από κάποιες ώρες. Εγώ πιστεύω ότι εσύ επίτηδες δεν το έστειλες για να δεις αν θα σου στείλει και ναι σου έστειλε και μόλις σου έστειλε κάνατε και βιντεοκλήση. Αφού είπαμε τα νέα μας, το ρώτησα τι κάνει η σχέση του και βασικά το ρώτησα αν είναι σε σχέση. Δεν το επιβεβαίωσε, δεν το αρνήθηκε, αλλά είπε ότι δεν έχει υποθεί κάτι, δεν έχει συζητηθεί αυτή η λέξη μεταξύ τους, χαλαρά πράγματα είπε. Τα δικά σας όμως είναι ακόμη χαλαρότερα. Το ρώτησα αν είναι ερωτευμένος και το ρώτησα επίτηδες για να μπορέσω να βάλω ένα τέλος μέσα μου και είπε όχι, δεν το νιώθει, απλώς περνάει καλά μαζί της. Γενικά να ξεκαθαρίσω ότι αυτό είναι άτομο που τον νοιάζει να περνάει καλά και δεν δεσμεύεται εύκολα. Όσες σχέσεις έχει κάνει, τον έχουν πληγώσει και κυρίως απατήσει, γιατί δεν αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο στη σχέση του και στην εκάστοτε κοπέλα του. Και εσύ τα ήξερες όλα αυτά, αλλά εξακολούθησες να θες να κάνεις σεξ μαζί του και να μπλέξεις με αυτό που ήξερες όλα αυτά τα αρνητικά που έχει. Γιατί δεν βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει, ειδικά με κάποιον που τον ήξερες και ήξερες πώς λειτουργούσε στις σχέσεις του, δηλαδή εντελώς αυτοκαταστροφική και εσύ ρε φίλε. Του εξέφρασα ότι μου λείπει το σεξ μαζί του και είπε ότι αισθάνεται το ίδιο. Είναι αυτό mirroring όπως λέτε και σε άλλα βιντεό σας, όχι καύλα, είναι και από τις 2 πλευρές. Το απαγορευμένο είναι πάντοτε πιο γλυκό. Δεν ξέρω. Του είπε ότι θα ξανακατέβω σε 2 μήνες και είπε ότι με περιμένει. Mirroring θα ήταν αν όταν του έλεγες πως είσαι ερωτευμένη, σου λέγε και αυτός ότι είναι ερωτευμένος χωρίς να το νιώθει και χωρίς να το υποστηρίζει. Εκεί θα ήταν mirroring. Το ότι του είπες ότι σου λείπει το σεξ μαζί του και σου είπε και αυτός ότι του λείπει, σίγουρα το είπε. Του ζήτησα να περάσουμε ένα Σαββατοκύριακο μαζί, μακριά από όλους και από όλα και μου είπε ναι. Πριν τελειώσουμε την κλήση, μου είπε θα ξαναμιλήσουμε και εγώ το έριξα στην πλάκα και του είπα ναι, μέχρι να κατέβω Ελλάδα κάποια στιγμή θα ξαναμιλήσουμε και εκείνος μου απάντησε σταμάτα. Ξαναμιλήσουμε. Αχ, τι ερωτικό. Κορίτσια, ξεκολλάτε! Σας παίζουν οι παίχτες κανονικά και νομίζετε πως τους παίζετε. Αυτό είναι αστείο. Αυτή η κατάσταση συμβαίνει 2 χρόνια. Κανείς δεν ξέρει τίποτα, ούτε φίλοι ούτε γονείς, γιατί είμαστε και οικογενειακοί φίλοι. Κανένας. Συγχαρητήρια. Όλα γίνονταν στα κρυφά και αυτό ήταν το ωραίο της κατάστασης. Σου είπα πριν λίγο ότι το γλυκό, το απαγορευμένο είναι πιο γλυκό.
Ποτέ δεν με έχει ρωτήσει αν έχω βρει κάποιον, αν έχω κάνει σεξ με κάποιον ή έστω αν μ' αρέσει κάποιος άλλος. Είναι σαν να μην τον ενδιαφέρει. Όχι, ναι, δεν τον ενδιαφέρει. Αποσπασματικά θέλει να σε πηδάει αυτός, αλλά θα σου κάνει έρωτα γιατί έχει συνέστημα. Χωρίς ευθύνες, χωρίς υποχρεώσεις. Ας σε ρωτήσει αν έχεις γνωρίσει κάποιον άλλον ή αν έχεις ερωτευτεί κάποιον άλλον, τότε αυτομάτως σου δίνει και σένα το δικαίωμα να ρωτήσεις γι' αυτόν ή να απαιτήσεις την προσοχή και την αφοσίωσή του. Πίστευε ότι είχε αναπτύξει συναισθήματα για μένα ή τουλάχιστον έτσι έδειχνε. Αλλά την τελευταία φορά που βρεθήκαμε μου είπε ότι το είχε δεδομένο ότι εγώ μένω μόνιμα στο εξωτερικό και δεν είχα σκοπό να γυρίσω. Είπε ότι ουσιαστικά φοβάται να ξεκινήσει σχέση μαζί μου γιατί είμαι αγχώδης τύπος και control freak και δεν θα πάει καλά η σχέση μας. Βέβαια. Βέβαια. Έχεις εσύ θέματα. Είσαι εσύ αγχώδης τύπος και control freak και δεν θα πάει καλά η σχέση σας. Όχι ότι αυτός δεν μπορεί να είναι εντάξει σε μια σχέση. Σχέση εξ αποστάσεως δεν θα κάνει σε καμία περίπτωση. Και εκεί κολλάει αυτό που σας έγραψα στο πρώτο μου mail που μου είπε ότι άσε να δούμε πώς θα πάει και ίσως καταλήξει κάπου ενώ ξέρει ότι εγώ δεν περιμένω τίποτα από αυτόν. Εσύ περιμένεις. Λες πως δεν περιμένεις, αλλά περιμένεις. Νιώθω ότι λαμβάνω mixed messages, mixed feelings, ανάμειχτα μηνύματα, ανάμειχτα συναισθήματα. Λέει ότι ακόμα και να μην γίνει τίποτα μεταξύ μας, δεν θέλει να χάσει την επαφή μαζί μου γιατί με αγαπάει, ίσως φιλικά. Τέτοιες μπλε. Αλλά στο σεξ που γι' αυτόν είναι έρωτας, νιώθω ότι αισθάνεται πράγματα για μένα, αλλά δεν τα εκφράζει και αυτό το λέω γιατί εγώ είχα μακροχρόνιες σχέσεις και δεν αισθανόμασταν και από τις δύο πλευρές σε καμία περίπτωση έτσι όταν ήμασταν μαζί. Μην μπερδεύετε την κάβλα με το συναίσθημα. Μην μπερδεύετε την ερωτική επιθυμία και την ερωτική έξαψη με την αγάπη. Δεν είναι στο κρεβάτι που σου δείχνει ο άλλος αν σε αγαπάει. Στο κρεβάτι σου δείχνει πόσο σε ποθεί. Στο κρεβάτι σου δείχνει πόσο πολύ θέλει να κάνει σεξ, πόσο πολύ θέλει να βιώσει αυτή την έξαψη, την ερωτική, να εξπερματίσει κλπ. Μην μπερδεύετε την αγάπη με τη σεξουαλική έκφραση. Γι' αυτό σας λέω, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει η σεξουαλική πράξη να ονομάζεται έρωτας. Σεξ είναι. Σε όλες τις περιπτώσεις σεξ είναι. Καλό σεξ, κακό σεξ, ζεστό σεξ, ψυχρό σεξ, ταιριαστό, ατέριαστο, αλλά είναι σεξ, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Θα με ρωτήσετε και λογικά βέβαια, εγώ τι θέλω και θα σας απαντήσω, δεν ξέρω. Ευτυχώς που το κατάλαβες ότι δεν ξέρεις. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι όταν είμαι μαζί του, τα περνάω καλά. Τι γίνεται όταν φύγεις από αυτό. Περνάς καλά εκείνες τις ώρες. Μετά, πώς περνάς, κατά, έτσι υποθέτω. Είμαι σίγουρη ότι θα μου προτείνετε ψυχοθεραπεία, που είναι κάτι που το σκέφτομαι σοβαρά από όταν άρχισα να παρακολουθώ τα βίντεο σας, αλλά τώρα που ίσως έχετε λίγο πιο ξεκάθαρη εικόνα, τι πιστεύετε, τι είναι όλο αυτό, μία μαλακία είναι όλο αυτό, sorry που σου το λέω έτσι στην καθομιλημένη. Είναι αποθυμένο και από τις δύο πλευρές, είναι ψυχοπάθεια και από τις δύο πλευρές. Μιλούμε, έχετε μπλέξει σε ένα ψυχοπαθολογικό παιχνίδι, ψυχοπαθολογικής έλξης, ψυχοπαθολογικής κατάστασης και συνθήκης. Δεν είναι υγεία με τίποτα. Είναι αγάπη, με τίποτα. Τους ανθρώπους που αγαπάμε δεν παίζουν με τα συναισθήματά τους. Δεν γαμάμε την ψυχολογία των ανθρώπων που αγαπάμε. Ή εσκεμμένα προσπαθεί να με πληγώσει. Σίγουρα σε πληγώνει. Τώρα αν είναι εσκεμμένα ή μισο εσκεμμένα δεν ξέρω. Σίγουρα σε πληγώνει. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει συναισθήματα για καμία κοπέλα αφού ο στόχος του είναι να περνάει μόνο καλά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν είναι ερωτευμένος μαζί σου και δεν σε αγαπάει εσένα και στο έχει δηλώσει ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να αναπτύξει συναισθήματα για άλλες κοπέλες. Υποθέτω πως όχι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αν μπορεί να αναπτύξει για άλλες. Μας ενδιαφέρει πως δεν έχει αναπτύξει για σένα. Λοιπόν, και έχουμε και το τελευταίο update. Ελπίζω να είστε καλά. Σας στέλνω αυτό το μήνυμα για να σας δώσω ένα παραπάνω update για το θέμα που απασχολούσε. Από τον Ιούνιο που σας έστειλα το παρακάτω mail, συνέχιζα να κρατώ απόσταση από το φίλο μου. Δεν είναι φίλος σου, είπαμε, εχθρός σου είναι. Αλλά εκείνος επικοινωνούσε τακτικά και μου έλεγε ότι περίμενε να ξαναβρεθούμε. Ναι, για να κάνετε έρωτα. Όχι σεξ, έρωτα. Πέρασε ο καιρός και ήρθα στην Ελλάδα πρόσφατα. Μου έστειλε μήνυμα να με καλωσορίσει με ώρα και μέρα να βρεθούμε. Βρεθήκαμε σήμερα το πρωί, παρόλο που είχα τις αμφιβολίες μου, γιατί πλέον δεν ξέρω πώς νιώθω. Του είπα ότι νιώθω τύψεις που θα κάνουμε σεξ αν έχει σχέση. Τον ρώτησα αν εκείνος νιώθει τύψεις και μου απάντησε όχι, είναι σιγά μην νιώθει ο νάρκισος τύψεις. Μου είπε ότι η σχέση του είναι ελεύθερη και ότι βρίσκονται μόνο για σεξ μια με δύο φορές την εβδομάδα. Θα σας κάνω ένα βίντεο τις επόμενες μέρες για την ελεύθερη σχέση. Το έχω σημειώσει κάπου αυτό το ελεύθερη σχέση. Που έστειλε μια κοπέλα διάφορες ελευθεριότητες και ελεύθερες σχέσεις και τέτοια. Όλη την ώρα που ήμασταν μαζί προσπαθούσα να ελέγξω τον εαυτό μου εν μέρη να με προστατέψω και να μην κολλήσω πάλι. Απέφευγα να το φυλάω ενώ εκείνος το ήθελε. Ήταν πολύ τρυφερός και μετά το σεξ ήθελε αγκαλιές και χάδια. Απέφυγα τις αγκαλιές, απέφυγα την πολύ στενή επαφή και μετά, ενώ ήμουν αυτή, και μετά εγώ ήμουν αυτή που σηκώθηκα να φύγω για να πω να αντιθώ αφήνοντάς το στο κρεβάτι.
Αφού επέστρεψα, εκείνος ήθελε κι άλλα χάδια την προσοχή μου. Ήταν πολύ εκδηλωτικός και όταν φεύγαμε ήθελε να με φυλάει, να με χαϊδεύει, να με αγκαλιάσει. Ανυπομονώ για το βίντεό σας, να ακούσω την άποψή σας και συγγνώμη που σας στέλνω συνέχεια updates. Στον εαυτό σου να ζητήσεις συγγνώμη που χρειάζεται να στέλνεις συνέχεια updates γιατί συνεχίζει αυτή την ιστορία. Σας ευχαριστώ για το έργο που προσφέρετε. Τα βίντεό σας με βοηθάνε πολύ ψυχολογικά. Λοιπόν, έπεσες στα δίχτυα ενός νάρκη σου. Λειτουργήσες και εσύ με έναν τρόπο εγωκεντρικό. Στην αρχή, που ενώ σου είπε ότι σε γουστάρει και θέλει να κάνετε κάτι, ενώ ήσουν σε σχέση, συνέχισες να σε φίλη μαζί του και να τον κρατάς έτσι στην αναμονή για να δεις μετά. Εσύ του είπες να το κάνετε. Φυσικά, όχι ότι και αυτός δεν ήθελε. Θέλω να σου πω το εξής. Οι ναρκισσοί δεν μπορούν να δώσουν πραγματική αγάπη. Και έχω ακούσει πολλές φορές ναρκισσούς να λένε «Αυτό που σου κάνω είναι έρωτας, δεν είναι σεξ». Και they put up a show. Κάνουν μια παράσταση εκεί πέρα τρυφερότητας αυτής, γιατί θέλουν να ρουφήξουν την ενέργειά σου. Να πάρουν τη στοργή σου, την αγάπη σου και την τρυφερότητά σου. Και οι ναρκισσοί τρελαίνονται να είναι ερωτευμένες οι γυναίκες μαζί τους και να λιώνουν για πάρτι τους, γιατί η εμπειρία που έχουν όταν είναι αυτή η συνθήκη είναι πολύ πιο ψηλού high, πολύ πιο ψηλής ευχαρίστησης, παρά να πληρώσουν για να κάνουν σεξ με μια γυναίκα που ξέρουν ότι δεν τους γουστάρει ή να κάνουν μια αρπαχτή με μια τυχαία κοπέλα, η οποία προφανώς δεν θα έχει συναισθήματα μαζί τους. Γουστάρουν να ρουφάνε ενέργεια. Γουστάρουν να παίρνουν τα συναισθήματα των άλλων. Γουστάρουν να παίρνουν επιβεβαίωση. Γι' αυτό σου είπε, είναι έρωτας αυτό που κάνουμε και έχει συναισθήματα και δεν ξέρω τι άλλο. Όλες τις βλακίες που σου έλεγε κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης και όλο το show που κάνει κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης. Και όλη την καλή εντύπωση που θέλει να σου αφήσει, ότι αυτός είναι ο καλύτερος εραστής που είχες ποτέ και να μην μπορείς χωρίς αυτόν. Άρα να σε έχει εκεί πέρα, όπως σου είπε, να προχωράτε τις ζωές σας και να κάνετε και σεξ φιλικό παραλληλά. Είναι τοξικός ο άνθρωπος αυτός. Είναι τοξική σχέση αυτή. Έχεις λουστεί και εσύ στην τοξικότητα. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Έχασες την πορεία σου, έχασες το ρυθμό σου. Ενώ ζεις στο εξωτερικό και πήγες για λίγο καιρό μετά που χώρισες την πανδημία στην Ελλάδα, μπήκες από μόνη σου σε αυτή την κατάσταση που σε περίμενε για να μπεις, σε αυτό το φαύλο κύκλο που σε περίμενε για να μπεις, και έχεις χάσει τις προτεραιότητες σου. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Εμφανίζεις και στοιχεία συνεξάρτησης. Εμφανίζεις και κάποια στοιχεία ναρκισσιστικά. Επειδή με ρωτάτε πολλές φορές, μπορεί κάποιος να είναι συνεξαρτώμενος και ναρκισσός πάντα ταυτόχρονα. Ναι. Η συνεξάρτηση και ο ναρκισσισμός είναι δύο συνθήκες, οι οποίες έχουν να κάνουν με μη δημιουργική διαχείριση τραυμάτων, ανασφαλιών και ατελείωτων καταστάσεων από το παρελθόν. Οι ναρκισσοί το διαχειρίζονται με το να γίνονται παλιόπαιδα, κολοπαιδά και να εκμεταλλεύονται τους άλλους και να ρουφούν την ενέργεια από τους άλλους ώστε να αποφεύγουν τον εσωτερικό τους πόνο. Και οι συνεξαρτώμενοι ασχολούνται συνέχεια με τους άλλους και ασχολούνται να ευχαριστήσουν τους άλλους προκειμένου να αποφύγουν τον εσωτερικό τους πόνο. Έτσι, κάποιες φορές μπορεί ένα πρόσωπο το οποίο είναι κυρίως συνεξαρτώμενο, κάποιες φορές να βγάζει και κάποια ναρκισσιστικά στοιχεία. Ή να επιθυμεί κιόλας να γίνει ναρκισσός, να λέει «Μα γιατί να μην γίνω κι εγώ ναρκισσός, να περνάω καλά και γιατί να είμαι τόσο συναισθηματικός και να στενοχωριέμαι και να βασανίζουν κλπ. Κλπ». Δεν σου λέω σε καμία περίπτωση ότι είσαι ναρκισσός της υπόθεσης. Ξαναλέω, όταν λέμε ναρκισσός, μιλάμε για τύπο προσωπικότητας, δεν μιλούμε για τη διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας, για διάγνωση. Η διάγνωση πρέπει να γίνει πολύ επιμελημένα σε γραφείο ψυχολόγου κάτω από συγκεκριμένες σταθμισμένες συνθήκες και με σταθμισμένα ψυχολογικά τεστ. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ψυχοθεραπεία και θέλω να αφήσω αυτό το μήνυμα τους φίλους μας, δεν τους πειδάμε, ότι δεν γίνεται φιλία και σεξ να ταιριάζουν μεταξύ τους. Μόνο προβλήματα δημιουργούν τέτοιες μπερδεμένες σχέσεις και όσο πιο ξεκάθαρες σχέσεις έχουμε, τόσο πιο ξεκάθαρη σχέση έχουμε με τον εαυτό μας και τόσο πιο καλά κοιμόμαστε το βράδυ και τόσο πιο ευχάριστα ξυπνούμε το πρωί και τόσο καλύτερα είμαστε. Μακριά από μπερδέματα. Και ξαναλέω, κατά τη δική μου άποψη και γνώμη, δεν υπάρχει σεξ χωρίς συνέστημα και σεξ με συνέστημα που ονομάζεται έρωτας, υπάρχει σεξ. Και τα συναισθήματα δεν έχουν να κάνουν μόνο με το σεξ. Ας ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας και ας σταματήσουμε να ταλαιπωρούμαστε από αστικούς μύθους που διαδίδει η pop κουλτούρα και τέτοιες μπλε και πράσινες και λιλά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο που μας φέρνουν στα πατώματα. Προστατεύουμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε τα συναισθήματα μας, προστατεύουμε τη συναισθηματική μας ισορροπία. Ποιος είμαι εγώ,
τι θέλω ακριβώς από τη ζωή μου, τι είδους σχέση θέλω να έχω, μπαίνω μόνο σε σχέσεις που μπορώ να υποστηρίξω. Εγώ προσωπικά δεν θα έμπαινα σε μια ελεύθερη σχέση, γιατί συναισθηματικά δεν μπορώ να την υποστηρίξω. Θα χαλιόμουν, φανταστεί. Δεν θα το έκανα. Αν κάποιος μπορεί να το κάνει, να το κάνει, αλλά δεν θα χρειαστεί να στείλει email σε μένα και updates κλπ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάσω τα σχόλια σας, τις απόψεις στα σχόλια. Φιλιά.